Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Κώστας Ραντόπουλος. Επιστρέψαμε δυναμικά πλέον φθινόπωρο, μπορούμε να πούμε σιγά σιγά. Φθινοποριάζει, έχουμε μπει στον Οκτώβρη. Κάναμε τις διακοπές μας, να το πούμε, και γεμίσαμε μπαταρίες εννοείται και επιστρέψαμε δυναμικά στο αγαπημένο μας NSTV, εδώ που θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις εκπομπές μας. Τη λεγόμενη εκπομπή που ξεκίνησε από πέρσι, το pre-game με τον Κώστα Σαραντόπουλο, κάθε Τετάρτη 8 με 9, μία ώρα. Ίσως μερικές φορές ανοίγουμε και 8 και 5, για όσους περιμένετε, γιατί είδα αρκετοί ότι μου έχετε στείλει κάποια μήνυματα στο κινητό τηλέφωνο. Να πούμε ότι για όσους θα μπουν να δουν μαγνητοσκοπημένα την εκπομπή, ότι θα μπορείτε να μου στείλετε και προσωπικά μηνύματα να διαβάσω στον αέρα στο κινητό, αλλά και στην ιστοσελίδα που προβάλλεται live αυτή την ώρα η εκπομπή μας, στο www.nstv.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε στο site να διαβάσετε και την αθλητική επικαιρότητα κυρίως της πόλης μας Νέα Σμύρνη, αλλά και γενικά όλη την επικαιρότητα της Νέας Σμύρνης. Όπως επίσης και μπορείτε να πατήσετε και στο NSTV Live, πατώντας εκεί θα σας οδηγήσει σε ένα παράθυρο το οποίο πατάτε το play, είναι σαν ένα παράθυρο που βλέπετε στο YouTube, πατάτε το play και συνδέεστε εκείνη την ώρα με την εκπομπή μου, αν μπείτε στην δικιά μου ζώνη ώρα, που είναι 8 το βράδυ κάθε Τετάρτη. Ιδάλλως μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες εκπομπές που υπάρχουν στο σταθμό, κάνουμε λίγο διαφήμιση. Όπως είναι της Ολυμπίας που είναι πριν από μένα, και φέρνει εκλεκτούς καλεσμένους, αφορά, είναι μουσική εκπομπή, οπότε όσοι είστε λάτρες μουσικής μπορείτε να την επιλέξετε, όπως επίσης και άλλων συναδέρφων εδώ στο NSTV. Εμείς σήμερα θα πούμε, επειδή έχουν γίνει κάποια αθλητικά δρόμενα, θα πούμε κάποιες βαθμολογίες, κάποιους αγώνες που έχουν γίνει, προετοιμασίες των ομάδων κτλ. Έχουμε διακοπή τώρα των πρωταθλημάτων λόγω του Nations League στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ξεκίνημα στην Α1 μπάσκετ, εκεί που συμμετέχει και η ομάδα ανδρών του Πανιωνίου. Δυστυχώς η ομάδα Μήλων του Πανιωνίου δεν θα είναι και αυτή. Μακάρι να ήταν και αυτή, γιατί να πούμε για την αλήθεια ότι σε ένα τρομερό παιχνίδι με τον Πανιώνιο είχε πάρει την νίκη τότε σε εκείνα το μπαράζ του Final Four που είχε γίνει σαν Ολιώσια. Θα θυμάστε αρκετοί. Δυστυχώς δεν πήρε την κατάλληλη διαδότηση και με απόφαση του ΔΣ του Μίλωνα, θα τα έχετε διαβάσει και περισσότερο, τα έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν θα καταφέρει να βρίσκεται στην Basket League. Να πούμε όμως ότι ο Πανιώνιος θα είναι η ομάδα που εκπροσωπεί τη Νέα Σμύρνη και ξανά επιστρέφει μετά από 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στην μεγάλη κατηγορία της Basket League. Ελπίζουμε σύντομα, πολύ σύντομα, γιατί όχι και φέτος, και στο Super League 2 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, είναι πρώτος, θα τα πούμε συνέχεια, να επιστρέψει και εκεί που ανήκει, στην πρώτη εθνική κατηγορία. Τα έχουμε πει και αυτά, ότι ο Πανιώνιος με τον κόσμο που έχει από πίσω και την ιστορία, ότι δεν αξίζει που παίζει αυτή τη στιγμή στη Β' Εθνική και που ταλαιπωρήθηκε ολόκληρα 4-4,5 χρόνια στην Γ' Εθνική. Είτε είναι κάποια χρόνια που σίγουρα θέλουν να τα διαγράψουν αρκετά σύντομα οι φιλάθλοι του Πανιωνίου. Στα καλά τώρα να πούμε ότι έχουν γίνει πολύ ωραίες μεταγραφικές κινήσεις, έχουν γίνει και βόμβες από μεταγραφικές κινήσεις από τον Πανιώνιο. Για μένα η βόμβα ήταν όχι τόσο του Σεμπά, ένας πολύ καλός παίκτης επίσης με πολύ μεγάλη εμπειρία και από το ελληνικό πρωτάθλημα, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού για 3,5 με 4 χρόνια περίπου. Αλλά ο Ρώσος μεσοεπιθετικός, ο Τσερίσεφ, μεγάλο όνομα που φέρνει ο Πανιώνιος, αρκετά χρόνια μετά να φέρει και μια μεταγραφή με μεγάλο όνομα στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος έχει παίξει σε Μουντιάλ, έχει παίξει Champions League, έχει παίξει στην Ρεάλ Μαδρίτης, μεγάλος ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα της Ρωσίας, ειδικά στο αποκορύφωμα στο τελευταίο Μουντιάλ που αγωνίστηκε η εθνική ομάδα της χώρας του, λόγω πολέμου αυτή τη στιγμή δεν αγωνίζονται στα ομαδικά
και σε όλα τα σπορ και στην Ολυμπιάδα δεν είδαμε κάποιον Ρώσο αθλητή. Να πούμε ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αναλογιστεί κανείς την μεγάλη βιογραφικό που έχει παρά την ηλικία του, είναι 32 στα 33 αν δεν κάνω λάθος. Έχει ένα πολύ βαρύ βιογραφικό, περνώντας από μεγάλες ομάδες και με αρκετές παρουσίες, όπως σας είπα, σαν αυτή στα τελικά του Μουντιάλ που έγινε το 2018 στη Ρωσία, που αν δεν κάνω λάθος η Ρωσία έφτασε μέχρι τους 4 του θεσμού και ο Τσερίσεφ ήταν πρωταγωνιστής σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια, με 5 γκολ, 6 αν θυμάμαι καλά, και η διοργάνωση είχε κάνει ένα φοβερό Μουντιάλ τότε. Και αν θυμάμαι καλά, είχε βγάλει και μεταγραφή στην Real Madrid. Να πούμε ότι έπαιζε στην Ιταλική Βενέτσια, η οποία ανέβηκε από την Serie B στη Serie A φέτος. Είχε κάποιους μήνες αποχής από αγωνιστικό ρυθμό, οπότε σίγουρα θα χρειαστεί χρόνος για να προετοιμαστεί και κατάλληλα ο παίχτης, ώστε να μην μπει έτσι και δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό και φυσική κατάσταση, γιατί ελοχεύει και κίνδυνος τραυματισμού. Οπότε θα το πάει συντηρητικά ο Πανιώνιος για τον Superstar, γιατί έτσι μπορεί να θεωρηθεί, χωρίς να θέλω να πω ότι οι υπόλοιποι παίκτες του Πανιώνιου δεν είναι επίσης καλοί, απλά εντάξει είναι ένα βαρύ όνομα το οποίο το ξέρουν όχι παγκοσμίως, διεθνώς παντού σε ολόκληρη την Εμφύλιο. Από εκεί και πέρα ο Πανιώνιος έχει προχωρήσει στην αλλαγή προπονητή, τα είχαμε πει. Τεχνική ηγεσία έχει αναλάβει ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο πολύπειρος goalkeeper και πρωταθλητής Ευρώπης σε αυτό το μεγάλο γύρο που είχε πάρει η εθνική μας το 2004 στα τελικά της Πορτογαλίας. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές με τρομερές επεμβάσεις και επίσης ένα πολύ καλό βιογραφικό, όντας τερματοφύλακας και της εθνικής όπως προανέφεραμε, αλλά και του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού παλαιότερα. Από εκεί και πέρα επέστρεψε ο Τάσος Αυλονίτης, σε γνώριμα λιμέρια, ο Κολοβός, ο Γιαννακόπουλος, παίχτες οι οποίοι βγήκαν από τα φυτώρια του Πανιωνίου, μπορούμε να πούμε, διότι αν θυμάστε καλά το 2013, γυρίσω πίσω 12 χρόνια, ο Κολοβός, Γιαννακόπουλος και Αυλονίτης ήταν τότε που κάναν τα πρώτα τους βήματα στην πρώτη ομάδα του Πανιωνίου, κάνοντας εξαιρετικά παιχνίδια και οι τρεις τους. Εννοείται και άλλοι υπήρχαν πάρα πολύ τότε. Ανέκαθεν της αλλιώς ο Πανιώνιος ήταν ένα φυτώριο των μεγάλων ομάδων. Θα πάρω μια παρένθεση να πω ότι ίσως δεν πολλούσε στην κατάλληλη τιμή κάποιους παίχτες οι οποίοι δεν κοστίζανε με τόσα χρήματα που τα πέρανε οι μεγάλες ομάδες, ΠΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι τους παίρνανε πιο φτηνά από ό,τι έπρεπε, έτσι ήταν η δικιά μου γνώμη για την αξία των παιχτών. Αλλά ναι, να πούμε ότι έκαναν μια εξαιρετική σεζόν το 2013 αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό κιόλας αποχώρησαν αμέσως μετά ένα χρόνο, δύο ο καθένας. Ο Αυλονίτης, αν θυμάμαι καλά, είχε πάει στον Ολυμπιακό. Ο Γιαννακόπουλος είχε μετακομίσει στον Παναθηναϊκό. Και ο Κολοβός επίσης είχε μετακομίσει στον Ολυμπιακό μαζί με τον Αυλονίτη. Οπότε είδατε με μια χρονιά εξαιρετική που είχαν κάνει και είχαν και διάρκεια, αν και είχαν πάρει κάποια παιχνίδια και ο Κολοβός και ο Αυλονίτης στον Ολυμπιακό. Ο Αυλονίτης κιόλας, δεν μπορούμε να πούμε, είχε πιο πολύ σαν βασικός κιόλας, είχε πετύχει και σημαντικά γκολ σε ντέρμπι, όπως με τον Παναθηναϊκό που είχε πετύχει. Μετά να πούμε, μετακόμισαν και δύο από τον ένα αιώνιο αντίπαλο στον άλλον και φτάσαμε και στο 2024 αισίως να επιστρέφουν, όπως είπαν, στην γνώριμα λιμέρια και επιστροφή στο σπίτι εδώ που αναγεννηθήκαμε, με μεγάλο στόχο να πρωταγωνιστήσει ο Πανιώνιος και να πετύχει την άνοδο. Βέβαια έχουμε πολλούς αγώνες ακόμα να τα λέμε αυτά. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, πάμε για την τρίτη. Θα αναλύσουμε το πρόγραμμα και του Πανιωνίου στο ποδόσφαιρο. Θα σας πούμε επίσης και για το μπάσκετ, για την πρεμιέρα του Πανιωνίου στο κλειστό της Γλυφάδας, όπου θα αγωνίζεται φέτος τη φετινή αγωνιστική περίοδο στους εντός έδρας αγώνες, θα τους δίνει στο κλειστό της Γλυφάδας. Νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου με 67-65, δύο πόντους, και βρισκόταν σε όλο το παιχνίδι πίσω. Μεγάλη νίκη. Θα πούμε και γιατί και στο ποδόσφαιρο, ξέρω να πω ότι πήρε την δεύτερη
νίκη στην τρίτη αγωνιστική ο Πανιώνιος. Έφτασε ίσως στους 7 βαθμούς. Έχει μια ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης Β στην πρώτη αγωνιστική στην Τρίπολη. Νίκη με τα Χανιά εδώ μέσα στη Νέα Σμύρνη 1-0. Και νίκη στο Άργος με 0-2 την Κυριακή που μας πέρασε. Φτάνοντας 7 βαθμούς και νομίζω ισοβαθμοί με την Καλαμάτα και το Εγάλεο, το οποίο Εγάλεο θα το υποδεχτεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 4.30 ώρα εδώ στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο αυτό που συμβαίνει μέχρι στιγμής με τις ώρες και τις ημέρες για τον Πανιώνιο, διότι και το μάτς που διεξήχθη στην Τρίπολη την πρώτη αγωνιστική, θα θυμάστε πολύ ότι έγινε Δευτέρα, εργάσιμη μέρα και είναι και 5 και 4 το απόγευμα, οπότε πολύ δύσκολα να πάει τόσος κόσμος, αν και πήγε αρκετός κόσμος, πρόλαβε, πήγε κατευθείαν, κάποιοι πήγαν κατευθείαν τη δουλειά τους, φύγανε. Είχε δυναμική παρουσία, φανταστείτε να ήταν και Σάββατο ή Κυριακή το παιχνίδι, πόσοι ακόμα θα ήταν πίσω εκεί από την γνωστή θύρα των φιλοξενουμένων, πίσω από το ένα τέρμα. Δώσανε δυναμικό παρόν, όπως δώσανε και επίσης πολύ δυναμικό παρόν, να πούμε, και στο Άργος, ήταν Κυριακή το παιχνίδι. Όπως πιστεύω, εντάξει, πάλι Δευτέρα είναι ζώρικα, αλλά πιστεύω θα πάει αρκετός κόσμος, πάει και η ομάδα είναι και πολύ καλή, αρχίζει και σιγά σιγά και παίζει και πιο καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, οι πρώτες αγωνιστικές πάντα είναι άποψή μου γενικά εμένα προσωπικά, αλλά εντάξει, αρκετοί έχουν παρόμοια άποψη ότι καινούργιες ομάδες αργούν να δέσουν. Το βλέπουμε και σε μεγάλες ομάδες αυτό, ότι πρώτες αγωνιστικές, κύριο μέλημα είναι οι 3 βαθμοί. Σιγά σιγά να σταθεροποιηθεί η ομάδα, να παίρνει τον βαθμό χωρίς να παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο και σιγά σιγά θα έρθει το καλό ποδόσφαιρο. Βήμα-βήμα, όταν είναι μια καινούργια ομάδα, πάντα θέλει χρόνο και υπομονή. Θα τα πούμε και όλα αυτά τα αποτελέσματα σε λίγο. Να πούμε ότι αύριο αγωνίζεται και η εθνική μας στο Wembley με την Αγγλία, το ντέρμπι του ομίλου. Nations League. Ένα δύσκολο μάτς, θα έχουμε και απώλειες των τραυματισμών όπως είναι ο Φώτης ο Ιωάννιδης. Μεγάλη απουσία. Θυμάστε και το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε την Ιρλανδία στο 0-2. Είχε πετύχει το πρώτο γκολ και ξεκλειδώσει το σκορ για την άμυνα της Ιρλανδίας. Αλλά δυστυχώς αύριο θα τον χάσει η Εθνική και όπως και ο Παναθηναϊκός θα τον χάσει για, νομίζω, για τις υπόλοιπες 3 εβδομάδες από ό,τι διάβασα τώρα στην τελευταία νέα που έκανε τη μαθητική. Οπότε θα είναι μια πολύ σοβαρή απουσία και για την Εθνική αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό θα τα πούμε και σε λίγο. Πάμε όμως αυτή τη στιγμή στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα να πάρουμε και εμείς μια ανάσα να πάρετε κι εσείς. Και επιστρέφουμε εδώ πέρα στο pre-game με τον Κώστα Σαραντόπουλο. Thank you.
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Πάμε να πούμε λίγο σιγά σιγά, να μπούμε εδώ στα τοπικά μας πιο πολύ, να διαβάσουμε και κάποια άρθρα που έχουν ανέβει και στο site μας. Να πούμε για το ποδόσφαιρο που ήμασταν την κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδας. Να πούμε ότι ο Πανιώνιος πέρασε την Νέα Ιωνία στα πέναλτι και βρέθηκε στην φάση των 16, εδώ που θα αντιμετωπίσει ομάδα Super League, συγκεκριμένα τον Πανσεραϊκό. Αλλά εκτός από αυτό, η κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδας έφερε μια πολύ μεγάλη έκπληξη φέτος, ότι εκτός ότι ο Πανιώνιος βρίσκεται στο δέντρο, θα παίξει με ομάδα Super League 1 τον Πανσεραϊκό, βρίσκεται και στο δέντρο από τη μεριά των οποίων δεν θα υπάρξει ομάδα από το Big 4, Big 5, να βάλουμε και τον Άρη μέσα. Δεν θα υπάρξει ομάδα από αυτές. Ούτε ο Φιναλιστάρης θα είναι, ούτε ο Κεμπελόγος Παναθηναϊκός θα είναι, ούτε η ΑΕΚ θα είναι, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι στο άλλο δέντρο και αντίστοιχα θα μονομαχήσουν, θα γίνουν μεγάλες μάχες εκεί. Οπότε φέτος έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Είμαι ο Πανιώνιος επίσης, αναλόγως και τι στόχους θα έχει αργότερα στο κύπελλο, να κάνει μια πολύ καλή πορεία. Και γιατί όχι να φτάσει πάλι σε ένα τελικό, όπως το 1998, το τελευταίο που το είχε πάρει κιόλας. Και εκτός ότι από τον Πανιώνιο μπορεί να γίνει μια ευχάριστη έκπληξη να έχουμε μια ομάδα της επαρχίας, μια ομάδα πιο πολύ μικρομεσαίας τάξης, να βρίσκεται στον μεγάλο τελικό και να διεκδικήσει το κύπελλο. Μακάρι, εγώ είμαι υπέρ στο ότι να πηγαίνουν να πάνε και ομάδες της επαρχίας ή ξέρω εγώ, ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο μεγάλης δυναμικής, να διεκδικήσουν το κύπελλο, γιατί όχι να το πάρουν. Γιατί όχι να το πάρουν και γιατί όχι να μην πάρουν το εισιτήριο να δοκιμάσουν και να παίξουν πραγματικά στην Ευρώπη. Εντάξει, οκ, okay, δεν πάω πάσο, δεν λέω ότι άλλες ομάδες ή πιο μεγάλες ομάδες δεν είναι καλές και δεν αξίζουν να το πάρουν, καμία σχέση, απλά εντάξει, το βλέπω ίσως λίγο πιο ρομαντικά, ξέρω, λίγο πιο αγγλικό, έτσι το βλέπω, όπως είχαν γίνει κάποιες εκπλήξεις στο League Cup, εκεί που είναι, για μένα γίνεται τρομερό, το καλύτερο κύπελλο σε όλο τον κόσμο για μένα, το League Cup στην Αγγλία. Να γίνει μια τέτοια ωραία, θα ήταν μια ωραία ευχάριστη έκπληξη και θα ήθελα να το δω να πραγματοποιείται. Άρωμα Super League 1 θα πάρει ο Πανιώνιος, όπως προανέφερα στη φάση των 16, καθώς στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 2 του Οκτώβρη πήρε ως αντίπαλο τον Πανσεραϊκό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει αρχικά στις Σέρες και συνέχεια θα τον υποδεχτεί στη Νέα Σμύρνη στον αγώνα ρεβάνς. Να υπενθυμίσω ότι από την φάση των 16 και μετά είναι οι διπλοί αγώνες πρόκρισης. Η κλήρωση μάλιστα αφορούσε όλες τις φάσεις μέχρι τον τελικό. Έτσι κάθε ομάδα γνωρίζει το μονοπάτι και τους πιθανούς αντιπάλους μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αν ο Πανιώνιος περάσει το εμπόδιο του Πανσεραϊκού, τότε στους προημιτελικούς, στους 8 δηλαδή του κυπέλου, θα παίξει με μία εκ του Ζακύνθου, ναι, με μία του Ζακύνθου, Αιγαία, Πλωμαρίου, Καβάλα και Αστέρα Τρίπολης. Αν καταφέρει και φτάσει στους 4, τότε θα βρεθεί μπροστά του είτε με τον Όφη, είτε με τον Βόλο, είτε με την Κηφισιά, είτε με την Παναχαϊκή. Είναι αναλόγως στα ζευγάρια, αυτή τη στιγμή γι' αυτό σας διαβάζω στις ομάδες, αποφεύγοντας όπως γίνεται αντιληπτό όλα τα μεγάλα ονόματα. Να πούμε και λίγο για τα ζευγάρια και την πρώτη αγωνιστική που είναι στις 29 με 31 Οκτώβρη, είναι η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος και οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 3 με 5 Δεκέμβρη. Ζάκυνθος, Αιγαίας Πλωμαρίου, Καβάλα, Αστέρας, Τρίπολης, Άκτορ. Νομίζω έχει περάσει Ζάκυνθος και πέρασε και ο Αστέρας Τρίπολης σήμερα που έπαιζε με την Καβάλα, οπότε μάλλον θα πάμε στο ζευγάρι Ζάκυνθος, Αστέρας Τρίπολης. Όφη Βόλος, Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Εγάλεο ΠΑΟΚ, Κηφισιά Παναχαϊκή, Άθενς Καλλιθέα Ολυμπιακός, ΑΕΚ Άρης και Πανσεραϊκός Πανιώνιος είναι τα ζευγάρια των 16 του κυπέλλου Ελλάδας. Αντίστοιχα τα ζευγάρια στους 8 θα είναι Πανσεραϊκός Πανιώνιος εναντίον Ζακύνθου ή Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Παναθηναϊκός εναντίον Καλλιθέας ή Ολυμπιακού και θα έχουμε μεγάλα ντέρμπι αν περάσουν τα φαβορί. Πάλι συναντιούνται νωρίς, νομίζω και πέρσι στα προημιτελικά έχει συναντηθεί Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εφόσον περάσουν τα εμπόδια του Ατρομήτου και της Καλλιθέας. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος και η Καλλιθέα φέτος, ειδικά θα ξεκινήσω πρώτα με την νεοφώτη της Καλλιθέα, δείχνει ένα τρομερό πρόσωπο σαν πρωτάρα. Μετά από πολλά χρόνια η Καλλιθέα επιστρέφει στην Super League, γι' αυτό και τη λέω σαν πρωτάρα. Ένας εξαιρετικός προπονητής Ιταλός,
Έχει κάνει μια τρομερή ομάδα μεσοεπιθετικά αλλά και αμυντικά, με πολλά τρεξίματα μαζί μέχρι στιγμής, παρότι ήρθε και η πρώτη ήταν από τον Αστέρα Τρίπολη στην Λεωφόρο, γιατί εκεί παίζει η Καλυθέα, για όσους γνωρίζουν. Θα παίζει φέτος όλες τις αγωνιστικές, τις εντός έδρας αγωνιστικές, σε εισαγωγικά, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας, διότι το γήπεδο εδώ πέρα, στο Γρηγόριος Λαμπράκης, στα γνωστά νταμάρια που λέγαμε, που λέγανε οι πατεράδες μας και οι πιο παλιοί κυρίως, γιατί έχει τους βράχους εκεί. Δεν θα παίζει εκεί. Ένα εξαιρετικό γήπεδο για μένα, από τα καλύτερα γκαζόν της Β' Εθνικής και από της Α' μπαίνει σε top. Τρομερός συνθετικός λογοτάπητας, τρομερό γρασίδι, απλά χρειάζεται επισκευή, κάποιες κερκίδες, λίγο το σκέπαστρο, οπότε εκεί κολλάει το θέμα για να μπουν και οι κάμερες πλέον με τον νέο νόμο. Και εκεί κολλάει το θέμα γιατί αυτό δεν παίζει φέτος η Καλυθέα στη φυσική της έδρα. Αυτά σίγουρα τώρα ψάχνει λύση και η διοίκηση μαζί με το Δήμο, όπως έχουμε και εμείς ακούσει, για να καταφέρει η ομάδα, εφόσον σωθεί φέτος, που για μένα έτσι πως τη βλέπω νομίζω δεν θα κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, καλοδουλεμένη ομάδα, καλό προπονητή. Βέβαια, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να πω, αλλά με αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής δεν θα την έβαζα υποψήφια από τις πρώτες που λέγαμε για να χαιρετήσει την κατηγορία. Φέτος έτσι αλλιώς πάλι χαμός γίνεται μέχρι στιγμής. Όλα δεν μπορείς να κρίνεις ακόμα ποιος είναι καλός από τους μεγάλους. Για μένα μόνο δεν μπορείς να θεωρήσεις κάποιον καλό. Όλοι έχουν κάνει γκέλες. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό το θέμα που γίνεται με τον προπονητή, με τη δυσκολία να πάρουν νίκες. Ο ΠΑΟΚ που από εκεί ήταν πολύ καλός, είχε ξεκινήσει πάλι καλά, όντας και πρωταθλητής Ελλάδος. Έκανε και αυτός μια γκέλα στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης τον Άρη. Έχει κάνει και ο Ολυμπιακός στραβοπατήματα, ισοπαλία με τον Πανετολικό στην έδρα του. Είτε από τον Άρη της Θεσσαλονίκης και τους οπαλιατρούς στον ντέρμπι που μας πέρασε με τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ επίσης έχει κάνει κάποιες γκέλες, έχει πάρει τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού, αλλά έχει κάνει γκέλες, όπως μια ισοπαλία με τη Λαμία στην έδρα της και την ήττα με τον Πανετολικό. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δείχνει να κάνει ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα, όντας νικητής σε δύο ντέρμπι, στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στον ΠΑΟΚ 0-1 στην Τούμπα και τον Ολυμπιακό στο Κλειάνης Βικελίδης με 2-1. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά ο Άρης. Γίνεται πολύ καλή δουλειά. Θα δούμε βέβαια και ο Άρης αν κρατήσει και μείνει σταθερός. Φέτος προμηνύεται άλλη μια χρονιά ένα πρωτάθλημα που κατά με θα κριθεί πάλι στα play-off. Πέρσι κρίθηκε στην τελευταία αγωνιστική, να φανταστείτε. Στο 62 ισοφάρισε ο Άρης, κάπου εκεί δεν θυμάμαι καλά και όλο το λεπτό. Και στο 1-1 πανηγύριζε όλο το Παπαρένα, γιατί με το 1-1, εφόσον έρχονταν 1-1 ισοπαλία ή κέρδιζε ο Άρης, η ΑΕΚ στεθόταν πρωταθλήτρια. Εφόσον κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, το έπαιρνε μόνο με νίκη ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ στο 68-70 πάλι εκεί κόπη κοντά, το έκανε 2-1 και το κράτησε μέχρι τέλος και πήρε το πρωτάθλημα. Ένα πολύ δίκαιο πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ, διότι πήρε το 4-4 στο τέλος με όλα τα ντέρμπι και δικαιωματικά ήταν πρωταθλητής Ελλάδος. Σίγουρα πολλοί θα το έχετε πει. Εντάξει, καλό είναι να αναγνωρίζουμε κάποια στιγμή και κάποια. Να βγάζουμε το μυαλό μας αυτές τις κακές σκέψεις με μπαράγκες και τέτοια κτλ. Και να βλέπουμε λίγο και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πώς συμπεριφέρονται και αντίπαλες ομάδες, και ντέρμπι και μη ντέρμπι. Εδώ βλέπετε Μπαρτσελόνα Ρεάλ που σκοτώνονται, εντάξει, μεταφορικά, είναι μισθός αντίπαλος. Η μία στην άλλη έδινε συγχαρητήρια όταν πήρε Champions League. Champions League, έτσι, παιδιά. Champions League. Και ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό, έτσι. Πήρε κύπελο Ευρώπης. Παιδιά, εντάξει. Okay, ελληνική ομάδα. Μπράβο, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το Conference League, λοιπόν, που πήρε, και σα αφήσουν, ξέρω εγώ, τα υπονοούμενα με τα. Με την καζούρα και αυτά που γίνεται με τα Μίλκο και τα λοιπά που λένε αυτά, δεν έχουν καμία σχέση. Το Conference League, όπως δείχνει, είναι μια διοργάνωση που είναι ιδανική για να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή ελληνική ομάδα μια διάκριση, γιατί όχι και το Conference, να σηκώσει και την κούπα που λέει ο λόγος. Δυστυχώς, παιδιά, πλέον οι ομάδες μας είναι πιο πολύ εκεί και το Europa League έχει γίνει σαν ένα μικρό Champions League, μπορεί να το πεις. Έχετε δει τι ομάδες μεγαθύρια υπάρχουν, τα χρηματιστήρια που γίνονται όλα αυτά στο transfer market των παιχτών. Βλέπετε χαμός. Οπότε μια ιδανική λύση θα ήταν το Conference League να κοιτάξουμε. Δεν λέω όχι να πάνε ομάδες, να προχωρήσουν να πάνε και στο Champions League. Εντάξει, Champions League θεωρώ πολύ δύσκολο. Όχι μόνο εκπαιδευτικά, είναι πολύ δύσκολο η οργάνωση να το πάρει. Εντάξει, καλό είναι για την διάκριση να πας, να παίξεις με. Τώρα έχει αλλάξει όλες, αλλάξαν τα φορμάτ, έχει γίνει ένας χαμός
Και εμείς ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν το έχουμε καταλάβει πώς γίνεται. Είναι ένας νέος όμιλος. Περνάνε 24 ομάδες, οι 8 περνάνε απευθείας στο 16 και ο ένατος μέχρι τον 26ο είναι στο Champions League και στο Europa, γιατί είναι περισσότερα ανά 2 παιχνίδια, είναι 8 παιχνίδια και στο Conference είναι 6 όπως ήταν και στους ομίλους πέρσι και όλα αυτά τα χρόνια. Περνάνε οι πρώτοι 8 απευθείας και ο ένατος μέχρι τον 24ο-25ο, δεν κάνω λάθος, παίζουν play-off. Δεν ξέρω αν γίνεται κλήρωση εκεί, δεν το έχουμε ψάξει ακόμα, θα το δούμε στην πορεία. Πολλά παιχνίδια φέτος. Βλέπουμε κάποιοι παίχτες όπως ο De Bruyne έχουν εκφράσει τη διαμαρτυρία τους ότι εντάξει, δε, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια ανά εβδομάδα να παίζουμε κύπελα, Champions League, πρωτάθλημα. Εντάξει, και η Premier League φέρνω τώρα τον De Bruyne, το έχουν πει και άλλοι ποδοσφαιριστές. Η Premier League είναι απαιτητική. Έχει και 2 κύπελα στην Αγγλία, οπότε είναι μεγάλο το βάρος των παιχτών. Κούραση, τραυματισμοί πολύ, κυρίως τραυματισμοί είναι αυτοί που το κάνουν αυτό. Από εκεί και πέρα, το επόμενο πράγμα που θα κοιτάξω, πρέπει να κοιτάξει η UEFA για μένα, είναι σίγουρα να μην αλλάξει κάτι άλλο, δεν χρειάζεται αλλαγή, και να λίγο, εντάξει, για μένα να ευνοηθούν λίγο οι μικρομεσαίες ομάδες γενικά, και να προσέξει και λίγο τη διαιτησία, γιατί βλέπουμε τελευταία σε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια τη διαιτησία να μην είναι τόσο ξεκάθαρη, δηλαδή με τα χέρια βλέπετε γίνεται χαμός, τώρα ποιο είναι χέρι, ποιο δεν είναι, πλέον ανά χρόνο αλλάζουν και οι κανονισμοί σε αυτό. Λοιπόν, πήγαμε λίγο στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο, επαναρχόμαστε στα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Τελικώς, να πούμε, το κυπέλλου Ελλάδας που το είχα αφήσει είναι στις 17 Μαΐου και θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εντάξει, και αυτό επιτέλους είναι ένα ζήτημα το οποίο κάθε χρόνο ψάχναμε 10-15 γήπεδα για να γίνει τελικός, μέρες, ώρες κτλ. Να είναι πριν τις εκλογές, να είναι μετά τις εκλογές. Ένας χαμός για να κλείσουμε ένα μάτς, ένα τελικό με κόσμο, χωρίς, πάλι χωρίς κόσμο έγινε. Εντάξει, δεν είναι ωραία. Οι τελικοί δεν είναι ωραία να γίνονται χωρίς κόσμο. Πάντα πρέπει να υπάρχει φιλάθλος κόσμος και από τις δύο μεριές. Εγώ εύχομαι, μακάρι να γίνει κιόλας και σε ντέρμπι και γιατί σε όλα τα παιχνίδια να υπάρχει και φιλάθλος κόσμος και ο κόσμος των φιλοξενωμένων της αντίπαλης ομάδας και ο γηπεδούχος. Όλοι, ξέρω εγώ, εντάξει, όπως είναι στις διαφορετικές θύρες, όπως είναι στην Αγγλία, παιδιά. Στην Αγγλία έχουν τρομερό μίσος. Τρομερό μίσος. Αλλά στο γήπεδο δεν σηκώνεται κανείς. Γιατί, ρε παιδιά, υπάρχουν εκεί σοβαροί νόμοι. Εντάξει, υπήρχε και η Θάτσερ, θα μου πείτε. 5 χρόνια αποκλεισμός από τα ευρωπαϊκά κύπελα και από διοργανώσεις. Αλλά, παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούν. Τα έχουμε πει, έχουν περάσει σαν μηνύματα. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτή την παρένθεση. Ότι δεν για ποιο λόγο τώρα να σκοτωνόμαστε για τις ομάδες. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι χαρά, είναι διασκέδαση. Δεν είναι να πηγαίνεις στο γήπεδο και να μην ξέρεις ότι θα γυρίσεις σπίτι σου ή να φοβάσαι. Να πας με το παιδί σου, να φοράς τη φανέλα της αγαπημένης ομάδας και να περάσεις από έναν δρόμο, το οποίο είναι περιοχή, ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είπα να πας κέντρο-κέντρο, ρε παιδάκι μου. Τέτοιο, να φοβάσαι να φορέσεις την πλούσια της ομάδας σου. Εντάξει, πολύ ακραία πράγματα δυστυχώς. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να διορθωθεί. Δεν λέω ότι δεν γίνονται εξ' εξωτερικό, προς Θεού. Απλά τουλάχιστον να κάνουμε το βήμα αυτό με το γήπεδο, να έχουμε και φιλοξενούμενους οπαδούς στα γήπεδα, όπως είχαμε στο Καραϊσκάκη, τώρα ήταν η φιλάθλη του Ατρομήτου, όπως είδαμε και τους φιλάθλους του Πανιωνίου στην Τρίπολη, πως γενικά έτσι το ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι χαρά. Πρέπει να αφήσουμε τα υπόλοιπα εκτός γήπεδων. Απολαύσουμε το ποδόσφαιρο, χάσαμε, κερδίσαμε, τέλος. Γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Και επανέρχομαι να πούμε και την βαθμολογία στην Super League 2 που βρίσκεται ο ιστορικός. Είπαμε 2 νίκες και 1 ισοπαλία σε 3 αγωνιστικές η ομάδα της Νέας Μύρνης. Πάμε σε μια σύνοψη. 0-2 τον Παναργιακό, τα γκολ για την ιστορία του αγώνα τα πέτυχαν. Ο Κολοβός πέτυχε το δεύτερο και το πρώτο, ο Στούπης με ένα τρομερό σουτ στο παραθυράκι. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, η Λιούπολη Παναχαϊκή 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β' Χανιά, πάει Χανιά 1-1. Διαγόρας Καμπανιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ Β' 4-2 και η Κηφισιά, μια σπουδαία ομάδα που έχει μέχρι στιγμής το απόλυτο και είναι πρώτη σε βαθμολογία.
ΠΑΣ Γιάννα Νικηφόρου 0-0, Παναδιακός Πανιώνιος 0-2, Εθνικός Νέου Κέρα 0-2, Λάρισα 1-3. Είναι στο βόρειο όμιλο η Λάρισα που και αυτή είναι πρώτη. Και για μένα είναι ένα φαβόρι για να ανέβει η Λάρισα, γιατί και αυτή είναι από τις ομάδες, κυρίως επαρχίες που έχουν κόσμο και πολύ κόσμο, ιστορική ομάδα και η Λάρισα. Ηρακλής Καβάλα 1-1 και ΠΑΟΚ Β Μακεδονικός 2-1. Πάμε και στις βαθμολογίες των ομίλων της Super League 2. Στον νότιο όμιλο που είναι και ο Πανιώνιος, πρώτη είναι η Κηφισιά με 7 βαθμούς. Ναι, με 7 βαθμούς μαζί με Πανιώνιο και Καλαμάτα. Τριπλή ισοβαθμία, έχει πάρει και μια ισοπαλία η Κηφισιά, δεν έχει το απόλυτο τελικά. Τέταρτο το Γάλεο, το οποίο έρχεται στη Νέα Σμύρνη για ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι και παλιό παιχνίδι. Θα θυμίσουμε, θα θυμίσει παλιές εποχές Πανιώνιο σε Γάλεο. Σε μια άλλη κατηγορία, όχι στην Β' εννοείται, στην πρώτη εθνική πάντα. Πέμπτη Λιούπολη με 4 βαθμούς. Έκτη ΑΕΚ Β' με 4 βαθμούς. Έβδομη Παναχαϊκή με 3. Όγδοος Αστέρας Τρίπολης Β' με 2. Πρώτη Λευθέτα Χανιά με 1 βαθμό. Και ουραγός ο Παναργιακός με 0. Ακόμα δεν έχει πάρει την ούτε νίκη ούτε ισοπαλία ομάδα από το Άργος. Πάμε και στο Βόρειο Όμιλο. Η Λάρισα 9 βαθμούς πρώτη, πρωτοπόρος με 3 στα 3. Ο Πας Γιάννενα που υποβιβάστηκε από την πρώτη εθνική και πλέον θέλει να κάνει το restart και να επανέλθει στην, από τη Β' εθνική από τη Super League 2 στην Super League 1, είναι στους 7 βαθμούς με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Δεύτερος, τρίτος ο Καμπανιακός με 6 βαθμούς με 1 ήττα και 2 νίκες. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ Β' με 5 βαθμούς. Πέμπτος ο Μακεδονικός με 4. Έκτος ο Ηρακλής με 2 βαθμούς, Καβάλα επίσης με 2, Νίκη Βόλου 8 επίσης με 2 βαθμούς, 9ος Νίκος Νέου Κεραμιδίου με 1 βαθμό και 10ος ο Διαγόρας επίσης με 1 βαθμό. Οι ομάδες από τον 6ο μέχρι το 10ο δεν έχουν πάρει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής είναι και μια επίσης μια ιστορική ομάδα που δεν πρέπει να βρίσκεται σε αυτές τις τάξεις κατηγορίες και πρέπει να ανέβουν όλες οι ιστορικές ομάδες. Ξέρω είναι δύσκολο, αλλά δεν ανήκουν εκεί κάποιες ομάδες σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, αυτά για τη βαθμολογία της Super League 2. Η τέταρτη αγωνιστική περιλαμβάνει τα παιχνίδια Καμπανιακός ΠΑΟΚ Β, Λάρισα Ηρακλής σε ένα πολύ ωραίο μάτς που θυμίζει και αυτό άλλες εποχές, ΑΕΚ Β Καλαμάτας, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Διαγόρας, Ηλιούπολη Αστέρας Τρίπολης Β, Μακεδονικός ΠΑΣ Γιάννα, Χανιά Παναργιακός, Καβάλα Νίκη Βόλου, Παναχαϊκή Κηφισιά και Πανιώνιος Εγάλεο που είναι και το παιχνίδι της Δευτέρας, 4,5 ώρα εδώ στο γήπεδο της Νέας Μήνης, στο οποίο, να τονίσω γιατί το είπα πριν, γίνονται ανακατασκευές, έχουν γίνει σε καθίσματα, εκτός από την απέναντι μεριά που έγινε από που είχε αρχίσει από πέρσι, μετά καθίσμα στη 2. Από αυτή τη μεριά που είναι η θύρα 5, τα δημοσιογραφικά, θύρα 4, 5 και 6 και μέχρι 7, που είναι και το σκέπαστρο, νέα πλαστικά τοποθετήθηκαν πάνω στο σκέπαστρο, σκοινιά για να μην πηγαίνουν τα περιστέρια όπως υπήρχε ένα θέμα παλιότερα με το σκέπαστρο, πολλά βαψίματα, νέα καθίσματα και από αυτές τις θύρες. Γίνεται πολύ ωραία δουλειά στον Πανιώνιο και το γήπεδο γίνεται πάλι πολύ όμορφο και πολύ ευρύχωρο για τους φιλάθλους του Πανιωνίου και θυμίζει παλιές καλές εποχές που ήταν ο Πανιώνιος στην Super League και εκεί που θέλουμε όλοι μας να επιστρέψει. Εμείς θα πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με Super League και τα παιχνίδια του Nations League που αύριο, όπως επίσης θα πούμε και για μπάσκετ Α1 που είχαμε αγώνες, θα πούμε και για Μήλωνα, θα αρχίσουμε Μήλωνα να πω και εκεί κάποια πραγματάκια, έχουμε και για βόλεϊ γυναικών αρκετά, γιατί έχουμε φέτος έχουμε δύο ομάδες στην Α1 γυναικών και Πανιώνιο και Μήλωνα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Θα πω λίγα πράγματα και για τις ομάδες του Εραστέχνη για βόλεϊ και για τις δύο ομάδες, για τον Πανιόνιο και τον Μίλωνα, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα όλες, και η αντρική ομάδα αλλά και οι γυναικείες, σε περίοδο προετοιμασίας. Το βόλεϊ πάντα αργεί να ξεκινήσει. Να πούμε ότι έγιναν κάποια φιλικά, έγινε και ένα φιλικό προετοιμασίας Νέος Μουνιώτικη, φιλική μονομαχία ανάμεσα σε Μίλωνα και Πανιόνιο, με νικητή τον Πανιόνιο στο κλειστό Κρίσους Πέρσης του Μίλωνα. Σε αγώνα προετοιμασίας 4 σετ που δόθηκε στο Κρίσους Πέρσης, ο Πανιόνιος κράτησε του Μίλωνα με 4-0 σε μια Νέος Μουνιώτικη φιλική μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες που κέρδισαν πέρσι την άνοδο στην Volley League. Οι Κιανέρθρες ήταν εξαιρετικές στο σερβίς με 13 άρρωστος στην επίθεση, αλλά και στο μπλοκ με 12. Πήραν τα 3 πρώτα σετ, με τις ομάδες να συμφωνούν να παίξουν και άλλο ένα, το οποίο επίσης κατέληξε υπέρ του Πανιωνίου. Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν σχήματα και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Ενώ να σημειώσουμε πως οι δύο ομάδες θα πάρουν μέρος στο τουρνουά Νομίκια της Σαντορίνης, το οποίο πραγματοποιήθηκε, να πούμε, αυτό το τουρνουά. Θα σας πούμε και σε λίγο τα αποτελέσματα. Όπως καταλαβαίνετε, οι ομάδες ακόμα δοκιμάζονται, όπως και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και γενικά στον αθλητισμό. Τα μάτια προετοιμασίας βγάζουν αρκετά συμπεράσματα, αλλά και δοκιμάζουν νέα σχήματα, τακτικές. Οι εκάστοτε προπονητές κοιτάνε και νέους ενερχόμενους παίχτες, οι οποίοι έρχονται από τον πάγκο και επίσης βοηθάνε, και κυρίως κοιτάνε και τους νέους, τους οποίους κάτι με πρέπει να προωθούν, γιατί υπάρχει πολύ ταλέντο νεανικό στον αθλητισμό. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι έχουμε και ευχάριστα νέα για την ανέγερση του κλειστού Αρτάκης, για το ιστορικό Αρτάκης, το οποίο πρέπει να επιστρέψει και η ομάδα του Πανιωνίου, ασχέτως ότι φέτος θα αγωνίζεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Να πούμε ότι η ανέγερση του νέου βιοκλιματικού γηπέδου της Νέας Μήνης στο χώρο του προηγούμενου γηπέδου στην οδό Αρτάκης, 5 χρόνια μετά την κατεδάφιση του, μπαίνει στην τελική ευθεία για την αποπεράπτωση του, με στόχο την παράδοση του το 2027. Η επίμονη συνέργεια του Δημάρχου Νέας Μήνης Γιώργου Κουτελάκη, συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαραλιά, τελεσφόρησαν ώστε η κατασκευή να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς από τις αρχές του 2025, από το νέο έτος, και με άλλη αναδόχη εταιρεία από την υπάρχουσα, που έχει ολοκληρώσει την εσκαφή και θα ολοκληρώσει την θεμελοποίηση του. Πολύ θετικό αυτό, διότι το θέλουμε, λείπει το γήπεδο το κλειστό, γιατί το είχαν και οι ακαδημίες, το είχαν και άλλα εδώ σωματεία της Νέας Μήνης, οπότε ευελπιστούμε σύντομα το 2027, όπως γράφει και το πολύ ωραίο άρθρο εδώ πέρα, να μπούμε μέσα στο νέο κλειστό, ένα πολύ ωραίο κλειστό, όπως είναι το σκητσογράφημα που θα το έχετε δει αρκετοί, που περιμένουν με ανυπομονησία πάρα πολύ οι φίλοι του Πανιού και ο κόσμος της Νέας Μήνης. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε λίγο να πούμε και τα αυριανά παιχνιδάκια που έχουμε στο Nations League και που θα αγωνιστεί και η Ελλάδα. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πάρει 2 νίκες μέχρι στιγμής στον όμιλο του Nations League. Έχει κερδίσει εντός έδρας την Φιλανδία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως επίσης κέρδισε και εκτός έδρας την Ιρλανδία με 0-2. Να πούμε 3-0 την Φιλανδία, να σημειώσουμε. 3-0 την Ιρλανδία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είχε βάλει 2 γκολ ο Ιωαννίδης και ο Κουλιεράκης. Να πούμε επίσης ότι το πρόγραμμα, επειδή θα παίξουμε 2 παιχνίδια, θα παίξουμε αύριο στο Wembley στις 10 παρατέταρτο και την Κυριακή θα παίξουμε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης επίσης 10 παρατέταρτο με αντίπαλο την Ιρλανδία, και μετά σε ένα μήνα από τώρα, τον Νοέμβριο, θα υποδεχτούμε την Αγγλία στο Καραϊσκάκη για να κλείσουμε στο Ελσίνκι στις 17 Νοέμβρη το Nations League. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξω για να σας το πω με σιγουριά στην επόμενη εκπομπή, ότι και ο δεύτερος μπορεί να παίρνει κάποιο εισιτήριο. Αλλά σίγουρα θέλουμε την πρώτη θέση. Είναι δύσκολο. Παίζεις με τη φιναλίστ του Euro 2024, πραγματοποιήθηκε. Το χάσε 2-1 από την Ισπανία, το θυμάστε, η Αγγλία. Είχε τις ευκαιρίες να το πάρει το κύπελο. Δεν το πήρε. Δεν μας έφτασε κιόλας.
Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είναι και ο νέος ομοσπονδιακός μας θα προετοιμάσει την ομάδα κατάλληλα σε ένα μάτς με απαιτήσεις σίγουρα και σε ένα μάτς που προσμονεί πολλοί κόσμος να το παρακολουθήσει. Έχουν φύγει πάρα πολλά εισιτήρια, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό ακριβώς, και από Έλληνες που ζουν στην Αγγλία, στο Λονδίνο και στις άλλες πόλεις της Αγγλίας, αλλά και από Έλληνες εδώ, από την Ελλάδα. Θα έχουμε αρκετή δυναμική κόσμου και είναι αρκετά θετικό αυτό. Βέβαια έχουμε και κάποιες απουσίες. Έχουμε την απουσία του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έπαθε θλάση στον δεξιό προσαγωγό και θα λείψει περίπου 3 εβδομάδες, ένα μήνα πάνω κάτω. Απώλεια που θα πρέπει να καλύψει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω έχει επιλογές. Μπορεί να μπει και ο Παυλίδης που είναι σε αρκετή φόρμα. Μπορεί να μπει και ο Δουβίκας. Έχει αρκετές λύσεις ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο προστάσιο του. Μια επιλογή που την στήριξα από την αρχή προσωπικά, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θεωρώ ένα πολύ καλό προπονητή. Ασχέτως ότι μπορεί να έχει υποθεί, ξέρετε, για τον ίδιο, αλλά ένα προπονητή ο οποίο πιστεύω μπορεί να βάλει αρχή, μέση και τέλος στην εθνική ομάδα και να μας οδηγήσει σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Θα είναι, Euro θα είναι. Έχουμε χρόνια να πάμε. Έχουμε από το 2014, έχουμε 10 χρόνια, κοντεύουμε 11. Να συμπληρώσουμε που η ομάδα μας δεν έχει πάει σε μια τελική φάση, έστω Euro, Mundial, οτιδήποτε. Είχαμε την ευκαιρία με τη Γεωργία, δυστυχώς στα πέναλτι, εκεί είναι 50-50. Δεν τα καταφέραμε, δεν ήμασταν τυχεροί, δεν ήμασταν εύστοχοι, δεν βάρεσαμε κιόλας και τα καλύτερα πέναλτι, μπορώ να πω. Είχαμε την ευκαιρία μας στην παράταση με την κεφαλιά του Ρέτσου που σταμάτησε στο δεξί γάμα του Μαμαντασβίλη. Δυστυχώς, εντάξει, η Γεωργία ήταν μια πολύ καλή ομάδα και φάνηκε και στο Euro που έπαιξε. Σίγουρα μας πλήγωσε ο αποκλεισμός, αλλά σίγουρα και οι διεθνείς μας πείσμωσαν, πιστεύω ότι πείσμωσαν αρκετά και τώρα κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια. Και μακάρι, γιατί όχι, αύριο να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα από την Αγγλία, γιατί δεν είναι μόνο η νίκη και η ισοπαλία επίσης είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Και εικόνα, μπορώ να πω, να έχεις μια ωραία εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, τα παίζεις με μεγαθύρια, με παίχτες οι οποίοι είναι. Μιλάμε τα διπλάσια, ο μπάτζετ ολόκληρη η Αγγλία είναι από την Ελλάδα. Με παίχτες με πολύ μεγάλη εμπειρία, με Premier League, πολύ Premier League, γιατί κυρίως. Αλλά και σε όλο στο διεθνές ποδόσφαιρο. Θα είναι μια ωραία αναμέτρηση και ευελπιστώ στο καλύτερο για την εθνική μας. Από εκεί και πέρα να πούμε στην βαθμολογία είμαστε εμείς με τους Άγγλους, είμαστε στις... Νομίζω είμαστε πρώτοι, αν δεν κάνω λάθος, να το τσεκάρω μισό λεπτό. Ναι, είμαστε πρώτοι, έχουμε 5-0, 5 γκολ υπέρ 0 κατά και οι Άγγλοι έχουν 4 γκολ υπέρ και 0 κατά, οπότε γι' αυτό το ένα γκολ είμαστε πρώτοι. Ευελπιστώ και αύριο να παραμείνουμε πρώτοι. Νομίζω ότι σίγουρα είναι θετικό ότι στα δύο παιχνίδια που δίδωσε η εθνική μας ομάδα έχει βγάλει ένα ωραίο πρόσωπο, έχει πετύχει γκολ, βρίσκει γκολ και κυρίως είναι αρκετά βελτιωμένη μέχρι στιγμής εικόνα με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σίγουρα περιμένουμε κι άλλα. Να πούμε ότι ο δεύτερος έχει ένα σαν μπαράζ, να το πει κανείς, βλέπω εδώ το έχει σε γαλάζιο τον δεύτερο. Ο τρίτος θα παίξει σαν μπαράζ υποβασμού μάλλον με άλλους από τους άλλους ομίλους, όπως και ο δεύτερος λογικά για να ανέβει. Και ο τέταρτος υποβάζεται στην League την εκάστοτε, εμείς είμαστε στη League B, οπότε αν η Φιλανδία ή η Ιρλανδία, πιστεύω ότι η Φιλανδία θα τερματίσει τελευταία. Η Ιρλανδία έχουν καλή ομάδα. Τους είδαμε την εθνική στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως δείξαν μια πολύ ωραία εικόνα ομάδας. Και έτσι πιστεύω ότι σίγουρα δεν είναι τίποτα, αλλά η δικιά μου άποψη είναι ότι η Φιλανδία θα τερματίσει τελευταία. Στους άλλους ομίλους, η Γεωργία είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Αλβανία δεύτερη με 3 βαθμούς, η Τσεχία τρίτη με 3 βαθμούς επίσης και η Ουκρανία με 0 βαθμούς τελευταία. Η Σλοβενία είναι πρώτη με 4 μαζί με Νορβηγία επίσης 4, Αυστρία τρίτη και Καζακστάν τέταρτο με 1 βαθμό. Νομίζω ότι ο Καζακστάν θα δράσει τέταρτο. Μάχη προβλέπω Αυστρία, Νορβηγία, Σλοβενία για πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Ασχέτως ότι είναι στο συν 3 από Αυστρία, η Σλοβενία και η Νορβηγία. Και στο γκρουπ 4 Τουρκία, Ουαλία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο. Τουρκία
έχει 4 βαθμούς, πρώτη, Ουαλία επίσης 4, δεύτερη με διαφορά ενός γκολ, Ισλανδία τρίτη με 3 βαθμούς και Μαυροβούνιο με 2 ήττες τέταρτο, νομίζω και εδώ το Μαυροβούνιο θα είναι αυτό που θα υποχωρήσει. Και βάζω λίγο suspense Ουαλία και Ισλανδία, νομίζω η Τουρκία έχει αρκετά καλή ομάδα και το έδειξε και στο Euro και νομίζω ότι αν όχι εύκολα δύσκολα θα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο αυτό. Να πούμε και τους αγώνες που έχουν οι ομάδες, την αγωνιστική εικόνα. Είπαμε αύριο έχει στις 10 παρατέταρτο απευθείας από τον Α αλλά και στην Νόβα είναι ο αγώνας εθνικής μας ομάδας με την Αγγλία στο Wembley. Και οι υπόλοιποι αγώνες που θα γίνουν επίσης αύριο και την Παρασκευή, όπως και την Κυριακή με Δευτέρα θα έχει επίσης αγωνιστική. Να σας διαβάσω και το πλήρες πρόγραμμα της αγωνιστικής που θα γίνει. Λοιπόν, αύριο είναι τα παιχνίδια μισό λεπτάκι δώστε μου. Αύριο είναι τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Πολύ ενδιαφέρον σε όλους τους ομίλους μάχες. Οι Τούρκοι παίζουν με τους Ουαλούς. Έχουμε επίσης δύο παιχνίδια, Σλοβενία θα παίξει με την Ουκρανία, η Αλβανία με την Τσεχία. Μάτς τα οποία θα ξεκαθαρίσουν κάπως την εικόνα του ομίλου και θα φέρουν αρκετό suspense στη συνέχεια του Nations League. Στην Α1 να πούμε μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νίκησε, αν και δυσκολεύτηκε, για 3 δεκάλεπτα το Λαύριο και ο Παναθηναϊκός στην Καρδίτσα. Βλέπω φέτος αρκετά μαχητικές στις ομάδες και ο Άρης και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, η Καρδίτσα, ο Κολοσσός Ρόδου, Πανιόνιος. Θα είναι αρκετά αξιόμαχες και μαχητικές και θα γίνει ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και στην Α1 ανδρών. Στην Ευρωλίγκα έχουμε τους δύο αιωνίους οι οποίοι μονομαχούν αύριο, Παναθηναϊκός 9 και 4 στο Ολυμπιακό στάδιο στο νέο ΆΚΑ με το glass floor κάτω, όπως θα είδατε πολύ ωραίο γήπεδο στο Λίδι έχει γίνει, μπορώ να πω. 9 και 4 αντιμετωπίζει την Μπάγερ Μονάχου η οποία κέρδισε την πρεμιέρα της Ρεάλ, οπότε είναι μια επικίνδυνη ομάδα δείχνει και έχει πάρει και στο ρόστερ της φύσης καλούς παίκτες και για τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας, επίσης ένας πολύ ωραίος προπονητής, πολύ καλός. Αύριο στο ΆΚΑ 9 και 4 ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, πρώτο παιχνίδι και αυτός μπροστά στον κόσμο του με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Να πούμε ότι στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Βερολίνο, από εκεί που το άφησε δηλαδή με την Άλμπα, στο γήπεδο της Άλμπα νίκησε με 10 πόντους 87-77 και ο Ολυμπιακός παρότι ήταν αξιόμαχος και μαχητικός δεν κατάφερε στο τέλος μέσα στην πόλη, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, κόντρα στη Φενέρμπαχτσε να πάρει την νίκη. Τα rebound τον πλήγωσαν και έτσι τήθηκε με το σκορ 92-81. Αλλά ακόμα είναι αρχή γενικά και για τις δύο ομάδες. Σίγουρα είναι φαβοροί και οι δύο. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να βρεθούν στο Final Four και να πάρουν και το κύπελο. Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει τον back-to-back, ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει και εκείνος φέτος στην Ευρωλίγκα μετά τις μεγάλες μεταγραφές που έχουν κάνει και δύο αιώνιοι. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μπράουν, Τσέτι Οσμάν, ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα σίγουρα στα χαρτιά είναι καλές ομάδες, μακάρι να φτάσουν στο Final Four, μακάρι να δούμε και ένα ελληνικό τελικό επιτέλους και ας κερδίσει ο πιο τυχερός και πιο καλός, θα πω εγώ. Θα δούμε, ευελπιστούμε και όλος και ο ελληνικός αθλητισμός να προοδεύει ακόμα περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής γιατί ξαναρχίσαμε. Για όσους δεν ήταν στην αρχή εδώ, επιστρέψαμε δυναμικά από το καλοκαίρι, άσχετα ότι έχει μπει σιγά σιγά το φθινόπωρο.
Κάθε Τετάρτη θα είμαστε εδώ 8 και 5, αν δεν μας δείτε συνδεδεμένους στις 8 η ώρα, 8 και 5 βαριά, με 9, μία ώρα παρέα να λέμε τα αθλητικά δρόμενα που θα γίνονται ζωντανά, αλλά και του Σαββατοκύριακου και γενικά όλη την αθλητική επικαιρότητα της, και της πόλης Νέας Μύρνης. Και θα έχουμε φέτος και αρκετούς καλεσμένους, μπορώ να πω, αθλητές. Θα επιδιώξουμε να φέρουμε αρκετά άτομα που ασχολούνται και με τον αθλητισμό και συνεντεύξεις. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ στο NSTV, παρέα, pre-game η εκπομπή όπως βλέπετε στο λογότυπο. Ήμουν ο Κώστας Αραντόπουλος. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Να περνάτε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Καλό βράδυ. Γεια σας.